Κυρία Γερασιμίδου, να μου εξηγήσετε κάτι θέλω. Γιατί το ΚΚΕ είναι εντελώς έξω από τη συζήτηση που γίνεται για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση στον τόπο? Δεν σας ενδιαφέρει εσάς ο σχηματισμός κυβέρνησης? Δηλαδή, σας έχω ακούσει, λέτε όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, όχι, γενικώς όχι σε όλους. Ναι. Γιατί είναι απ' έξω από αυτή τη συζήτηση το ΚΚΕ? Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση, αλλά τι κυβέρνηση θα είναι αυτή και πόσο μας αφορά εμάς, πόσο αφορά τον ελληνικό λαό, τα προβλήματά του. Εδώ υπόθηκαν διάφορα πράγματα. Θεωρώ ότι δεν είναι θέμα προσώπων η πολιτική και οι αποκλεισμοί και τα debate και όλα αυτά. Ναι. Δεν ξέρω τι θα διασταυρώσουν, τι ξύφ θα διασταυρώσουν οι δύο διεκδικητές της αυριανής κυβέρνησης. Γιατί εμείς πιστεύουμε πως τα πολύ βασικά, αυτά που μας αφορούν εμάς σαν απλό κόσμο, συμφωνούν. Και αυτό έχει αποδειχτεί. Ναι. Και το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί. Ναι, εντάξει. Εσείς έτσι κι αλλιώς έχετε θεμελιώδεις διαφορές σε ζητήματα όπως είναι η σχέση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ΝΑΤΟ. Αυτό ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Είσαστε εκεί εντελώς έξω λόγω θέσεων. Για πολλά άλλα πολύ βασικά. Αλλά να σας ρωτήσω κάτι ζητήματα συγκεκριμένο τώρα. Ναι. Ακόμα και σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, η οποία θα είχε μόνο στόχο την αλλαγή του εκλογικού νόμου, του εκλογικού συστήματος, ώστε να υπάρχει η απλή αναλογική ξανά την επόμενη φορά, θα ήσασταν αρνητικοί σε αυτό το ενδεχόμενο? Φαίνεται... Ας πούμε δηλαδή ότι έρχεται κάποιος μετά το εκλογικό αποτέλεσμα και σας λέει, ελάτε εδώ, δώστε ανοχή, αν μπορούμε να μαζέψουμε 200, για να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο. Θα το κάνατε ποτέ? Δηλαδή θα γίνει μια κυβέρνηση, θα αφήσει πίσω όλα τα προβλήματα που υπάρχουν για να λύσει το πρόβλημα των εκλογών? Μου φαίνεται λίγο κάπως αστείο, μου φαίνεται, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να φανταστώ κυβέρνηση να γίνεται μόνο γι' αυτό, ενώ υπάρχουν τόσα προβλήματα που βεβαίως έχουν υποχρέωση με τον τρόπο τους, με την ιδεολογία τους, όποιος βγει να τα λύσει. Αλλά αυτό δεν ξέρω. Να ρωτήσω, εσείς προσωπικά, επειδή είσαστε ένα πρόσωπο που έτσι ο κόσμος το έχει αγαπήσει πολύ από την δουλειά του, γιατί εκεί σταθερά και κάθε φορά θα κατέβετε τελικά και δεν βλέπω να δίνετε και καμία μάχη προσωπική τόσο πολύ? Θα μπορούσατε να δώσετε πολύ περισσότερο. Δεν σας βλέπω με αφίσες και παντού, ας πούμε. Όχι, με κανείς δεν το κάνει από το ΚΚΕ αυτό. Το ξέρετε πολύ καλά. Γιατί έτσι γεννήθηκα, έτσι μεγάλωσα και σε αυτά πιστεύω και μένω σταθερή. Κυρία Γερασιμίδου, το ΚΚΕ εμφανίζεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις ανεβασμένο τις τελευταίες και μάλιστα ειδικά ο κύριος Κουτσούμπας εξαιρετικά δημοφιλή στο τελευταίο διάστημα, έχει έτσι απογειωθεί η δημοτικότητά του. Θα κάνατε ένα μέτωπο και με άλλες αριστερές δυνάμεις για να ενισχύσετε ακόμα περισσότερο τα ποσοστά σας? Όχι. Γιατί? Το ξέρετε πολύ καλά. Γιατί θα είμαστε κι εμείς υπεύθυνοι την άλλη μέρα. Αυτό που δεν έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε πολύ καλά. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε. Είπε πολλά ψέματα, συγγνώμη. Ναι, αλλά δεν υπάρχει μόνο και βλέπω και εδώ, και βλέπω και εδώ ότι ή αποφεύγουμε να απαντήσουμε. Είναι το φίλο μου το Σμέρο, το λέω, το συντοπίτη μου. Και λέμε τα δικά μας. Ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι την επόμενη μέρα των εκλογών, και μακάρι να είναι 22 Μαΐου και να μην τρέχουμε όλους τους μήνες, με κάποιον θα συμμαχίσει. Δεν θέλω να πω μια λέξη που μου έρχεται στο μυαλό και που ακούγεται. Γιατί δεν θα να την μην πω. Την πείτε? Από Ευγένεια, όχι, δεν θα την πω. Πάντως, και το ξέρει πολύ καλά. Όλοι βλέπουν φίλο στο τραπέζι, αυτό είναι το καλό. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Άλλο, αυτό είναι προσωπικό έχει θέμα. Εγώ δεν έχω προσωπικές εντυπώσεις. Δεν σας ενδιαφέρει απλώς να τελειώσουν οι εκλογές, να γίνει 22 Μαΐου μια κυβέρνηση και μετά δεν πειράζει ό,τι και να είναι. Έγινε όλο το ίδιο είναι και δεν πειράζει δηλαδή. Δεν είπα κάτι τέτοιο, αλλά δεν είδα να έχετε και διαφορές μεγάλες. Στο ίδιο άρμα είστε όλοι, με την Ευρωπαϊκή Ένωση είστε, αυτά που σας επιτάσσουν από εκεί, αυτά κάνετε. Δεν είναι όλοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αποδεδειγμένα αυτά. Είναι αποδεδειγμένα, έχουν αποδειχτεί και οι κυβερνήσεις συνεργασίας και στην Ευρώπη δεν απέδωσαν και τίποτα σπουδαίο και το βλέπουμε. Το λαϊκό κίνημα ανεβαίνει. Κάποια στιγμή ο κόσμος θα καταλάβει τη δύναμή του και θα κάνει αυτό που πρέπει. Όχι, δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε με κανένα από τα υπάρχοντα. Τώρα, και με αφορμή αυτό, εγώ σήμερα το άκουσα. Δεν είμαι τόσο. Δεν ναι, γιατί εγώ δεν μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, έχει κυβερνήσει και τον απορρίπτεται. Το μέρα 25. Τι είναι αυτό τώρα? Εγώ πρέπει να πάω στο πανεπιστήμιο ξαφνικά στα 73 μου για να μάθω τι είναι αυτό το νόμισμα?
Δεν είναι και, δεν ξέρω τι είναι. Τι διαφορά θα κάνει για τον κόσμο που υποφέρει, που δεν έχει καλούς μισθούς, που δεν έχει σίγουρες δουλειές, που δεν έχει περίθαλψη, που έχει σχολιά γκρεμίδια, που γκρεμίζονται πάνω στα κεφάλια. Πέφτει μια βροχή και τα παιδιά βάζουν δεν ξέρω τι για να περάσουν απέναντι. Μην τα πω τώρα, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Αυτά μας αφορούν.